Μιχάλη, είσαι 4 χρόνια εδώ στην ομάδα, από... είσαι που είσαι νεαρός, από ακόμα πιο νέος είσαι εδώ πέρα. Οπότε ξέρεις νομίζω καλά τι σημαίνει να είσαι στα σούρμενα. Οπότε καταρχάς ξεκινήσουμε από αυτό. Τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για τα σούρμενα? Είναι μια ιστορική ομάδα που είχε ένα δυνατό παρελθόν. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα καλό μέλλον. Και αυτό. Είναι μια ιστορική ομάδα. Και θέλουμε να παίζουμε για εκείνη. Αγαπάμε να παίζουμε για εκείνη. Όπως είπαμε, είσαι 4 χρόνια εδώ. Τι σε τράβηξε να έρθεις εδώ πέρα, Μιχάλη? Ήταν μια γειτονική ομάδα. Είχα ακούσει ότι έχει καλό επίπεδο, καλή οργάνωση. Ήταν μια καλή ομάδα για μένα και ήρθα και μου άρεσε. Τώρα για να πούμε για τη φετινή χρονιά, είστε ευχαριστημένοι από το ξεκίνημα? Είμαστε, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει και περισσότερους βαθμούς, πιστεύω εγώ. Και με το Χαϊδάρ θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει τη νίκη και με τον Παπάγο. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ψηλά, αλλά κρατιόμαστε σε μια καλή θέση και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Τι έλειψε στο μάτσο του Χαϊδάρ, Μιχάλη, και δεν πήρατε τη νίκη? Τον γκολ. Ξεκάθαρα. Τον γκολ. Δεν βάλαμε γκολ. Υπήρχαν ευκαιρίες δηλαδή? Υπήρχαν ευκαιρίες. Εντάξει, δεν κάναμε και πάρα πολλές. Στο δεύτερο μήνα κάναμε περισσότερες, αλλά έλειπε τον γκολ. Η τελική προσπάθεια. Τώρα έχετε ένα ακόμη παιχνίδι εδώ στα Σούρμενα. Παίζετε με την Κυπούπολη. Ναι. Πώς προετοιμάζεστε για αυτό το παιχνίδι, είστε έτοιμοι? Τα δίνουμε όλα στην προπόνηση. Θέλουμε να κερδίσουμε. Είναι μια ευκαιρία για μας να κερδίσουμε. Να ανέβουμε πιο ψηλά στη βαθμολογία και θα τα δώσουμε όλα. Μιχάλη, όπως είπαμε και πριν, είσαι 19 χρονών. Παίζεις μπροστά στην επίθεση, κυρίως εξτρέμ. Πού σου αρέσει να παίζεις καλύτερα, δεξιά, αριστερά, center four? Τι σ' αρέσει εσένα καλύτερα, ποια θέση πιστεύεις ότι ταιριάζει? Μ' αρέσει πιο πολύ να παίζω εξτρέμ. Εντάξει, εγώ δεν έχω θέμα που με βάλει ο προπονητής να βοηθήσει την ομάδα. Με βολεύει καλύτερα δεξιά, αυτό. Είναι τα Σούρμενα μια ομάδα στην οποία μπορούν να έρχονται τα νέα παιδιά και να έχουν μέλλον? Εννοείται, γιατί έχει πολύ καλές ακαδημίες, έχει πολύ καλούς προπονητές και γενικά είναι μια οργανωμένη ομάδα με αρχές. Ένα μήνυμα για τον κόσμο? Ότι θέλουμε να μας στηρίζει, τον αγαπάμε, μας αρέσει να έρχεται κάθε εβδομάδα στο γήπεδο και θα προσπαθήσουμε το καλύτερο για αυτούς. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.